Πραγματικά από καρδίας θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία μέσα σε πολύ δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, σε συνθήκες capital control, διαπραγματευτικής ασφυξίας κάποιες φορές, κατάφερε να φέρει στη χώρα πολύ περισσότερους τουρίστες από όσο αναμένονταν. Και νομίζω ότι αυτό βέβαια δείχνει και τη δυναμική που έχει και ο τουρισμός και ως βιομηχανία. Είναι ένας κλάδος που συνεισφέρει περισσότερο από το 20% του ΑΕΠ, από το οτιδήποτε παράγουμε σε αυτή τη χώρα κάθε χρόνο. Και βέβαια δείχνει, όμως αυτό που εμένα πραγματικά με συγκινεί, είναι αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ και των στελεχών του, να πάνε ένα βήμα παραπάνω το μοντέλο ανάπτυξης και προώθησης του τουρισμού και της εικόνας της χώρας. Και αυτό έχει να κάνει και με την επιμήκυση τουριστικής περιόδου, αλλά κυρίως και με την ανάδειξη επιμέρους πτυχών του τουρισμού, οι οποίες, επιτρέψτε μου, είναι πολύ σημαντικές, διότι δεν εξυπηρετούν μόνο οικονομικές σκοπιμότητες, αλλά εξυπηρετούν και ανάγκες που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, διάσωσης, διεύρυνσης των περιθωρίων συνεργασίας και σε άλλους τομείς και αμοιβαίας κατανόησης με άλλους πολύ σημαντικούς λαούς όπως ο ρωσικός λαός. Και επειδή χθες ήμουνα και σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της νίκης στον ναζισμό που διοργάνωσε η ελληνορωσική λέσχη φιλίας, ο διάλογος, καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι με το ρωσικό λαό μας συνδέουν πολύ στενές σχέσεις, έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί στο διάβα της ιστορίας και βέβαια ένας πολύ μεγάλος και σημαντικό στοιχείο που μας συνδέει είναι βέβαια η Ορθοδοξία. Για να μην μακρυκορώ όμως, εμείς ως Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας τιμούμε το έτος ελληνορωσικής φιλίας όπως κάνουμε και έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τον ΕΟΝ. Έχουμε ήδη οργανώσει κάποια farm trips, έχουμε προχωρήσει στην έκδοση μιας ειδικής σειράς γραμματοσύνων στο λογότυπο, λειτουργούν ιστοσελίδες και κυρίως το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο έχει προχωρήσει πάρα πολύ και σε αυτό τον τομέα και βέβαια εδώ υπάρχουν και άλλες συνεργασίες και με το Russia Today και με το Ρωσίγια Σιβότνια. Τα γραφεία μας τύπου προσπαθούν πραγματικά να κάνουν ό,τι μπορούν για να προωθήσουν τις σχέσεις συνεργασίας που υπάρχουν και εδώ πάλι έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τα στελέχη του ΕΟΤ. Από εκεί και πέρα ανοίγονται νέες δυνατότητες, πρώτα απ' όλα με τη μετάδοση του δορυφορικού σήματος CERT στην Ευρώπη και πολύ σύντομα και σε άλλες γωνίες του πλανήτη. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν αρκεί μόνο να λέμε συγχαρητήρια και καλά λόγια και ενθαρρυντικά, πρέπει και κάπως στην πράξη να το αποδεικνύουμε και νομίζω ότι και από πλευράς Γενικής Γραμματείας εμείς αυτό το οποίο θα προτείνουμε στο επόμενο Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής είναι να διπλασιαστεί το budget που έχει ο ΕΟΤ όσον αφορά τις διαφημιστικές του δράσεις. Διότι ακόμη και αν είσαι brand name, ακόμη και αν είσαι ψηλά στην τουριστική αγορά, οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσεις, να μείνεις, είναι μάλλον πιο δύσκολο να μείνεις στην πρωτιά παρά να είσαι δεύτερος ή τρίτος κτλ. Και ακριβώς γι' αυτό θεωρούμε ότι χρειάζονται περισσότεροι πόροι. Όπως επίσης χρειάζονται και περισσότερες συνεργασίες και συνέργειες. Και όπου αυτό γίνεται, έρχονται πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Άρα θεωρούμε ότι το ΕΟΤ πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό όσον αφορά τις διαφημιστικές τους δράσεις. Επιτελεί ένα πολύ πιο διευρυμένο έργο σε σχέση με το παρελθόν, διότι θέλει να αναδείξει νέους προορισμούς, να ανοίξει νέες θεματικές πολύ σημαντικές όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός και επομένως αυτές οι ανάγκες χρειάζονται και περισσότερους πόρους. Από εκεί και πέρα το θέμα της συνέργειας είναι σημαντικό. Η ΕΡΤ νομίζω μπορεί να είναι ένας βραχίωνας μετάδοσης των θετικών σημάτων που αποπνέει η χώρα και αυτή τη στιγμή η χώρα
Θα μιλήσω λίγο τώρα για το δικό μου το χαρτοφυλάκιο. Αποπνέει πολύ πιο θετικά σήματα στο εξωτερικό από ό,τι στο εσωτερικό. Αλλά αυτό είναι μια παθογένεια που αφορά το δικό μας εγχώριο μηντιακό σύστημα, το οποίο πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα και αυτό θα αλλάξει. Σήμερα σας δώσω και μια είδηση, θα βγει και η προκήρυξη για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών όσον αφορά τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Θα σταματήσω εδώ και πάλι συγχαρητήρια και συγχαρητήρια, και θέλω και επίσης να ευχαριστήσω και το ρωσικό λαό, ο οποίος πραγματικά έχει δείξει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε αυτό το οποίο περάσαμε και το οποίο φαίνεται να τελειώνει. Η Ελλάδα φαίνεται να γυρίσει σελίδα, να κλείνουμε αξιολόγηση, να λύνουμε πολύ σύντομα προβλήματα ρευστότητας των τραπεζών στις αγορές. Παραμένει όμως να κάνουμε ακόμη πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε μια ανάπτυξη η οποία είναι και βιώσιμη, είναι και κοινωνικά δίκαιη. Ευχαριστώ πολύ.